Πώς πάει η κίνηση εν ώψη του Πάσχα? Είναι λίγο νωρίς ακόμα για την κίνηση του Πάσχα, αλλά οι παραγγελίες ήδη είναι αυξημένες. Ο κόσμος ψάχνει να βρει το κατσικάκι του, να βρει το αρνάκι του. Δεδομένων των φετινών συνθήκων που υπάρχει λίγο έλλειψη, ο κόσμος έχει σπεύσει στα κρομπολία από νωρίς να προμηθευτεί για να είναι σίγουρος για το πασχαλιάτικο τραπέζι του. Ήδη φαίνεται να θερμαίνονται οι παραγγελίες για το κατσικάκι. Βεβαίως. Η ζήτηση είναι μεγάλη για το κατσικάκι. Δεδομένων των συνθηκών ότι φέτος είναι λίγο πιο ακριβά από πέρσι, ο κόσμος φρόντισε να προμηθευτεί από νωρίς και η κίνηση σταδιακά κορυφώνεται. Έχουμε επάρκεια, έχουμε κάνει τις προμηθειές μας. Η επάρκεια είναι λίγο περιορισμένη φέτος και εμείς προσπαθούμε από την πλευρά μας να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, να κρατήσουμε και χαμηλά τις τιμές και να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο πάντα με την καλύτερη ποιότητα. Τι ζητάει ο κόσμος εκτός από το κατσικάκι, από το αρνάκι, πάντα και το πασχαλινό τραπέζι? Εκτός το κατσικάκι, πάντα υπάρχει προτεραιότητα και στο χοιρινό. Στα παϊτάκια, στα σουβλάκια, στα λουκάνικα. Mm-hmm. Είναι το συμπλήρωμα της σούβλας. Να κάνουμε 2-3 προτάσεις, έτσι, να προτείνουμε κάτι. Ναι, υπάρχει το κουκουρετσάκι, υπάρχουν τα γαρδουμπάκια, υπάρχουν οι σκοταριές μας εξαιρετικές. Και ό,τι άλλο υπάρχει σε λουκάνικο, σε παϊτάκι, σε ψημένο κουκουρέτσι. Χρειάζεται να κάνουμε λίγο ένα προγραμματισμό, να κάνουμε έγκαιρα την παραγγελία. Βεβαίως. Προετοιμαστείτε κι εσείς σαν καταστήματα. Όποιος κάνει έγκαιρα προγραμματισμό, από τη Μεγάλη Τετάρτη και μετά θα ξεμείνει, το μόνο σίγουρο. Mm-hmm. Από την πλευρά μας, να ευχηθούμε κι εμείς καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο και ελπίζουμε τον χρόνο να γιορτάσουμε καλύτερα και πιο φθηνά. Είναι μια καλύτερη χρονιά με την έννοια της κανονικότητας. Θα γιορτάσουμε περισσότερο φίλους, άρα θα. Όσο ο κόσμος προσπαθεί και το θέλει να γιορτάσει καλύτερα και να είναι σε πιο κανονικό Πάσχα, οι συνθήκες παγκόσμιες δυσκολεύουν την κατάσταση.